Σύστημα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Άκουγα χθες την συνέντευξη του κύριου Σταϊκούρα. Περίμενε, ρε. Ναι. Καλημέρα και από μένα. Σωστά, καλημέρα. Συνέχισε. Καλή σας μέρα. Μα δεν με αφήνουν ούτε καλημέρα να πω. Δηλαδή. Τον Κακόμηρο, τι τραβάει. Άκουγα, κύριε Κριτικέ, τον κύριο Σταϊκούρα προχθές να λέει για αυτούς τους μπαταξίδες που περιέγραφε και ο Αντώνης προηγουμένως, ότι είναι, λέει, πάρα πολλοί αυτοί οι μπαταξίδες. Και θα εκπλαγούμε το πόσοι πολλοί είναι. Ισχύει αυτό? Οι περισσότεροι δηλαδή που έχουν κόκκινα δάνεια είναι μπαταξίδες? Θα σας πω ότι με θλίβει όταν ακούω τέτοιες δηλώσεις από υπεύθυνα κυβερνητικά στελέχη. Διότι δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε μία επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση, τα στελέχη της, όταν περνούσαν τους νόμους που στην ουσία καταργούσαν την προστασία της πρώτης κατοικίας, προκειμένου να κλείσουν τα πεπραγμένα τους, προβάλλαν το ίδιο επιχείρημα. Ότι μιλάμε περί στρατηγικών κακοπληρωτών. Λοιπόν, σας ενημερώνω και το λέω επίσημα και αναλαμβάνω και την ευθύνη ότι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές δεν είναι παραπάνω από το 10 με 15% επί του συνόλου. Άρα ο κύριος Σταϊκούρας τι μας έλεγε, ότι είναι πολύ περισσότεροι? Ο κύριος Σταϊκούρας, θα σας πω το εξής, ή είναι παραπληροφορημένος ή ψεύδεται συνειδητά. Μάλιστα. Διότι και θα σας πω ότι είναι πολύ εύκολα εντοπίσιμη, πάρα πολύ εύκολα εντοπίσιμη από τρία γεγονότα. Πρώτον, το ύψος του δανείου που λάβαν. Το είπα πριν. Βεβαιότατα. Δεύτερον, το ύψος των εισοδημάτων που είχε ο συγκεκριμένος δανειολήπτης όταν πήρε το δάνειο. Τρίτον, το ύψος της περιουσιακής τους κατάστασης, της συνολικής. Δηλαδή, αν είναι το μοναδικό σπίτι ή έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Είναι εύκολο να το βρεις αυτό, ναι. Ακριβώς. Και τέταρτον, τι έχει αποπληρωθεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος πήρε ένα δάνειο και επί 10 χρόνια πλήρωνε, δεν το λες στρατηγικό κακοπληρωτή. Κάποιος ο οποίος πήρε ένα δάνειο και δεν πλήρωσε ούτε για 6 μήνες, είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Και πέμπτον, φυσικά, ύψος καταθέσεων. Εδώ ή στο εξωτερικό. Όλα αυτά λοιπόν τα ξέρουν και τα έχουν ισχύρας τους. Εγώ να σας διορθώσω μόνο στο τρίτο, ότι και αυτό δεν είναι πανάκια τα περιουσιακά στοιχεία, και θα σας πω κάτι και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε. Αυτή η περίπτωση που λέγαμε νωρίτερα του νεόπαντρου ζευγαριού που έχει τα 2-2,5-3 χιλιάρικα εισόδημα συνολικά, το αν έχει και ένα σπίτι στο χωριό που του το άφησε ο μπαμπάς του και άλλο ένα η γυναίκα του σε ένα χωριό, δεν μιλάω για τη Μύκονο, έτσι, σε κάποια από τα ορεινά χωριά, δεν τον λες πλούσιο αυτόν τον άνθρωπο? Επειδή, συμφωνώ μαζί σας. Επειδή συμφωνώ του άφησαν ένα σπίτι κληρονομιά στο χωριό, δεν πάει να πει ότι είχε λεφτά, ούτε το εκμεταλλεύεται. Αν βρει το καλοκαίρι καμιά εβδομάδα καιρό, πηγαίνει εκεί. Δεν τον λες πλούσιο, δεν τον λες μπαταχτσί αυτόν τον άνθρωπο. Μπαταχτσίς είναι αυτός που, όπως είπα πριν, πήρε δάνειο, και μεταξύ αυτών και βουλευτές μας πήρανε δάνεια των 500 και 600 χιλιάδων και αγοράσανε βίλες, αγοράσανε μεζονέτες. Αυτοί είναι, και δεν τα πληρώνουν εννοείται, αυτοί είναι οι μπαταχτσίδες. Τώρα θα πω εγώ μπαταχτσί έναν άνθρωπο που πήρε στη Μενεμένη ή στη Σταυρούπολη ένα εξινταράκι διαμέρισμα και δεν μπορεί να το πληρώσει? Τρελαθούμε τελείως. Κύριε Κριτικέ, διαβάζω, έχω μπροστά μου μία ανακοίνωσή σας η οποία περιγράφει και αναφέρεστε στους πληστηριασμούς οι οποίοι έρχονται και περιγράφει καταστάσεις πολύ hard rock που είδαμε στην Ισπανία το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τις οποίες επισημαίνετε ότι είναι πολύ πιθανό, αν θα πάμε έτσι σε αυτούς τους ασίδωτους πληστηριασμούς όπως διαφαίνεται, θα τις ξαναδούμε και στην Ελλάδα. Είναι έτσι? Είναι τόσο ανησυχητικά τα πράγματα? Βεβαίως και είναι ανησυχητικές οι καταστάσεις οι οποίες υπέρχονται, αν λάβουμε υπόψη μας το δεδομένο ότι και αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί από τις 10 το πρωί μέχρι περίπου τις 6 ώρα το απόγευμα, επί τρεις συνεχείς ημέρες. Αυτές λοιπόν που μιλάμε γίνονται μηνιαίως περίπου 2.500 με 3.000 πληστηριασμοί. Επισήμως έχει υποθεί ότι μέσα στο 2020 θα εκπληστηριαστούν περίπου 22 με 23.000 πρώτες και κύριες κατοικίες. Αν λοιπόν υπολογίσουμε και την επίσημη μνημονιακή δέσμευση ότι μέχρι το 2022 θα πρέπει να εκπληστηριαστούν περίπου 140.000 πρώτες και κύριες κατοικίες, αντιλαμβάνεστε το που οδηγούμαστε, σε τι κοινωνική αναστάτωση
και σε ποια κοινωνικά δράματα και βεβαίως το παρελθόν διδάσκει. Πέραν του τι έγινε στην Ισπανία, πρέπει να έχουμε στο νου μας τι έχει συμβεί και, στο, και το παρελθόν στη χώρα μας με τέτοιες ασύνδετες καταστάσεις, οι οποίες στη συνέχεια εξομαλύθηκαν με νομοθετικές ρυθμίσεις, διότι το φαινόμενο των πληστηριασμών δεν είναι πρωτοίστατο στη χώρα μας. Θα υπενθυμίσω ότι και στο παρελθόν με το φαινόμενο των πανατοκίων, που οι παλιές γενιές το θυμούνται, έχουμε ζήσει απίστευτες καταστάσεις με εξώσεις από πληστηριασμούς, όπου υπήρχαν εισαγγελικές παρεμβάσεις και επίσημες καταγγελίες για δικαστικούς επιμελητές τραπεζών που βγάζαν κατάκριτους ανθρώπους με το κρεβάτι έξω από το σπίτι και τους αφήνανε στο πεζοδρόμιο. Μάλιστα. Φανταστείτε λοιπόν τώρα που δεν μιλούμε πλέον ότι οι πληστηριασμοί θα γίνονται από ελληνικές τράπεζες, αλλά θα γίνονται από funds, από εταιρείες ειδικού σκοπού και από οποιοδήποτε άλλον δει το τι έχουμε να βιώσουμε. Μέχρι στιγμής αναφέρεται στην ανακοίνωσή σας πως έχουμε 20.000 κατοικίες που στεγάζουν μετανάστες. Αυτές οι κατοικίες πώς έχουν φτάσει να στεγάζουν μετανάστες, ρωτάω, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση τα τελευταία 24 ώρα. Ξαφνικά κάποιοι ανακάλυψαν την δράση των ΜΚΟ. Σχετίζονται. Βεβαίως και σχετίζονται, διότι οι κατοικίες αυτές ενοικιάζονται απευθείας από τις ΜΚΟ προκειμένου να στεγάσουν τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα διαμερίσματα είναι νεόδμητα. Παρατηρείται το φαινόμενο ολόκληρες πολυκατοικίες νεόδμητες οι οποίες ήταν κλειστές διότι δεν είχαν πουληθεί τα διαμερίσματα, αυτή τη στιγμή να έχουν ανοίξει διαμερίσματα και διαμερίσματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί να στεγάζουν πλέον μετανάστες και πρόσφυγες. Αυτές πώς έχουν φτάσει να τις διαχειρίζονται οι ΜΚΟ αυτές τις... Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα και ερωτηματικό. Εξ όσων ξέρουμε και εξ όσων μπορούμε να γνωρίζουμε. Καταρχάς τα στοιχεία αυτά που έχετε είναι επίσημα, κύριε Κριτική. Είναι επίσημα βεβαίως. Επίσημα και καλό τον οποιοδήποτε και μάλιστα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τα διαψεύσει. Δεν μπορεί να τα διαψεύσει. 20.000 σπίτια φιλοξενούν μέσα μετανάστες αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Με την πρωτοβουλία ΜΚΟ δηλαδή ουσιαστικά γίνεται. Με την πρωτοβουλία ΜΚΟ βεβαίως. Όχι μόνο ΜΚΟ. Για να λέμε τα πράγματα σωστά, υπάρχουν και πολλοί δήμοι στη χώρα οι οποίοι νοικιάζουν σπίτια από ιδιώτες και στη συνέχεια τα παραχωρούν σε πρόσφυγες που έχουν καταθέσει αίτηση ασύλου. Επειδή θέλω να τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και ο Δήμος, Θεσσαλονίκης έχει νοικιάσει και ο Δήμος Καλαμαριάς, νομίζω και ο Δήμος Νεάπολης Σικαιών. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχουν νοικιάσει οι Δήμοι, εννοείται με λεφτά που έρχονται από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, νοικιάζουν σπίτια και βάζουν μέσα πρόσφυγες. Αλλά κυρίως οι Δήμοι στρέφονται προς την ενοικίαση πλέον οργανωμένων συγκροτημάτων, δηλαδή νοικιάζουν κυρίως μικρά ξενοδοχεία ή επιχειρήσεις ενοικιάσεως τουριστικών διαμερισμάτων. Και διαμερίσματα, και διαμερίσματα κατευθείαν. Το ξέρω καλά γιατί υπάρχει και το αρμόδιο τμήμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ωραία. Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση λίγο γιατί μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Στη συζήτηση που κάναμε προκειμένου να οργανώσουμε λίγο την σημερινή μας κουβέντα, κύριε Κριτικέ, μου αναφέρατε κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό και θέλω να σας ρωτήσω. Μου είπατε ότι στους επερχόμενους πληστηριασμούς υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε μη κυβερνητικές οργανώσεις να θέλουν να αναλάβουν δράση για να πάρουν στα χέρια τους ακίνητα, να τα αγοράσουν. Ισχύει κάτι τέτοιο σαν σενάριο? Το έχετε υπόψη σας? Τουλάχιστον από κάποιες ενδείξεις και πληροφορίες που έχουμε ισχύει. Τώρα αυτό που μένει να δούμε είναι από πού θα προέρχεται η συγκεκριμένη χρηματοδότηση και ποια νομική μορφή θα πάρει το σχήμα το οποίο θα παίρνει τα διαμερίσματα. Δηλαδή θα είναι μια κυβερνητική οργάνωση, θα συστηθεί ένα άλλο ίδρυμα για λογαριασμό των μη κυβερνητικών αυτών οργανώσεων το οποίο θα παίρνει τα διαμερίσματα και στη συνέχεια θα τα διαχειρίζεται με χρηματοδότηση από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Είναι πολλά τα ερωτήματα και τα ερωτηματικά, αλλά βεβαίως είναι μεγάλο και το διακύβευμα. Αυτές οι ενδείξεις μιλάμε... από πού τις έχετε, κύριε Κριτικέ? Τις έχουμε από επίσημους κυβερνητικούς φορείς. Επίσημοι κυβερνητικοί φορείς λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον και φυσικά και το ενδιαφέρον αυτό εκδηλώνεται και προς τα τραπεζικά ιδρύματα. Πώς? Και προς τα funds. Διαμέσου είτε μεσητικών γραφείων είτε επισήμως. Θέτω υπόψη σας
ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουν δημιουργηθεί εταιρείες και μάλιστα είναι και ελληνικών συμφερόντων, οι οποίες κατά το πρότυπο το αγγλοσαξονικό αγοράζουν μαζικά διαμερίσματα, τα οποία στη συνέχεια τα ενοικιάζουν. Και αυτό σας λέω με ποιο σχήμα θα γίνει. Mm-hmm. Στην Αθήνα λοιπόν υπάρχει μια παρόμοια εταιρεία, είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, μπορείτε να ψάξετε να το βρείτε, διότι έχει διαφημιστεί κιόλας, η οποία μέχρι στιγμής έχει αγοράσει 700 διαμερίσματα. Με σκοπό την ενοικίαση και την εκμετάλλευση. Αυτό δηλαδή που συμβαίνει στην Αμερική, όπου υπάρχει αντίστοιχη εταιρεία, η οποία έχει πάνω από 500.000 σπίτια, ή στην Αγγλία, συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στη χώρα μας. Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό αγαπητέ κύριε Κρητικέ, ως προσωπική άποψη, δεν θα είναι κακό αν είναι μια επιχειρηματική δράση. Δεν θα απαγορεύσω κανέναν να κάνει εταιρεία να παίρνει διαμερίσματα και να τα νοικιάζει. Τα ερωτηματικά τα μεγάλα και η υποχρέωση της πολιτείας να παρέμβει είναι ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται από αυτές τις εταιρείες. Άμα είναι μια κερδοσκοπική επιχείρηση, δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Το θέμα είναι να μην πάρουν τα σπιτάκια των φτωχών ανθρώπων, των αδύναμων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ανθρώπων και τα δώσουν